Καλημέρα παιδιά, το Τικάς Χρήστος εδώ πέρα για ένα ακόμα βιντεάκι. Σήμερα θα κάνουμε vlog, full day of eating και προπόνηση μέσα ίσως, δουλειά κτλ. Η ώρα είναι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στο φουρνάκι μου, στο 25. Έκανα τεταρτάκι 10 λεπτό που ξύπνησα. Θα ετοιμάσουμε πρωινό τώρα. Ετοιμάζουμε πρωινό, τρώμε, κάνουμε κάτι δουλίτσες και πάμε γυμναστήριο. Παρακολουθούμε τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα περιέχει το πρωινό μας και pre-workout, γεύμα, γιαουρτάκι, τραγιστό 2% γλυκρύ. Γραμμαριάκια. Μπισκότα. Έτσι για τη γεύση. Κάνα 2-3 βάλω συνήθως. Μπορεί να φάω και κάνα απ' έξω. Λίγο βρώμη. Κάνω δημητριακό. Ωραία. Και λίγο μέλι λέω να βάλω σήμερα από πάνω. Αυτό είναι το πρωινό. Τώρα θα κάνω το καφεδάκι. Περιμένετε να δείτε και το καφέ. Σιγανή φωτιά και καφές ελληνικός. Πάντα να ξέρετε, καφεδάκι ελληνικό, έτσι λίγο γεματούτσικο και ζαχαρίτσα. Δύο κουταλάκια. Έτσι για τους υδατάνθρωπους. Αυτό είναι το καφεδάκι. Σε λίγο θα κάνω κάτι δουλίτσες στον υπολογιστή και θα βγω έξω. Αφού κάναμε το πρωινό μας, το καφεδάκι μας, τώρα θα κάνουμε τις δουλίτσες στον υπολογιστή. Κάτι editing έχω να κάνω και κάτι ψιλοβλακίες αγοράς. Στη συνέχεια θα βγούμε λίγο αγορά για μια άλλη δουλίτσα. Το πρωινό εδώ που βλέπουμε, θέλω να ξέρετε, δεν τρώω κάθε μέρα το ίδιο. Απλά σήμερα, επειδή είναι και pre-workout meal, αποφάσισα να φάω το συγκεκριμένο. Η ώρα είναι 11 παρά 10, 10 η ώρα ξεκινάμε από πόνος. Τα λέμε εκεί. Εδώ φτάσαμε, γυμναστήριο, Βασίλειδες.
Ζεσταματάκι εδώ πέρα για τους ώμους. Προτού ξεκινήσουμε τις πιέσεις σε οριζόντιο πάγκο. Λοιπόν, το προγραμματάκι είναι δευτεριάτικο. Είχε δύο ασκήσεις στήθος, δύο ασκήσεις πλάτη, μία άσκηση ώμους, μία άσκηση δικέφαλο, μία άσκηση τρικέφαλο. Πάμε να δούμε στον πάγκο. 110 κιλά στην μπάρα, 7 επαναλήψεις. Εδώ πέρα βλέπουμε, ξέχασα και τα ακουστικά στη μία πλευρά της μπάρας και τα κάνω και αυτά μαζί. Δεν έπεσαν ευτυχώς. Δεύτερη άσκηση, επικλινή πίεση με αλτήρες. 8 με 10 επαναλήψεις κάνω περίπου. 3 σετ με φτάνουν. Μπορεί και 4 άλλες φορές. Επόμενη άσκηση έλξης στην τροχαλία για πλάτη. Εδώ πέρα βλέπουμε. Γύρω στις 10 επαναλήψεις. 4 σετάκια. Και άλλα 4 σετάκια κοπηλατική καθιστός. Εδώ πέρα βλέπουμε. Πάλι γύρω στις 8 με 10 επαναλήψεις. Off season από το powerlifting, οπότε ενδιαφερόμαστε πιο πολύ για μάζες και επαναλήψεις και δευτερεύουν για δύναμη, διότι αυξάνοντας τη μάζα θα αυξήσουμε και τη δύναμη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί στο πόσο αυξήσαμε τη δύναμη μας, το Mad Rep Max, τη μία επανάληψη. Κρατάω τις τρεις βασικές κανονικά στο πρόγραμμα με λιγότερο volume και κοιτάζω να προσθέτω αρκετές παραλλαγές έτσι ώστε να γίνεται μια συνολική δυνάμωση και όταν είναι να μπω σε προετοιμασία τις βγάζω όλες εκτός και μένω μόνο με τις βασικές, όπου και αυξάνεις σταδιακά την ένταση, κάνεις τον τριλότ σου και πας στους αγώνες. Τελευταία άσκηση εδώ πέρα για το κέφαλο. 35 κιλος αλτήρας για 10 επαναλήψεις. Εκτάσεις τρικεφάλων πάνω από το κεφάλι. Και ένα αποζάρισμα. Τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι λίγο για τα μάτια του κόσμου, ωραία. 85-86 κιλά πρωινός, αυτή τη στιγμή περίπου. Δεν ζυγίζουμε, δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Και γύρω στο 87 στο γυμναστήριο. Τέλος προπόνηση για σήμερα. Η ώρα είναι 12.30, μια παρά. Μια μισή ώρα και κάτι κάναμε. Πάω σπίτι. Αλλαγή ρούχα, τρώμε ένα γευματάκι γρήγορο πρωτεΐνες και φεύγουμε δουλειά. Τώρα κάτι άλλο δεν θυμάμαι. Upper body split. Λίγο γάλα. Πλήρες είχα τώρα. Και λίγο κακάο γάλα. Και γεύση. Τι είναι αυτό, φράουλα, άσπρη σοκολάτα, ένα σκουπάκι. Εδώ. Ωραία. Και χτύπημα. Εδώ πέρα το χτύπημα. Ουαπ. Έτσι λίγο χτύπημα. Αυτό ήτανε. Στην υγεία μας. Με τα προπονητικό γεύμα, πρωτεΐνη με γάλα, πολλές φορές και με νερό και με οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Τώρα θα δω μήπως
Ήθελα να δω μήπως έχει κανένα φρουτάκι. Και μια μπανάνα, αλλά δεν έχει. Άρα θα φάμε κάτι άλλο. Καμιά μπαρίτσα θα δούμε μήπως έχει εδώ πέρα. Δεν δουλάβει μου. Κράνησε. Αυτά. Φεύγουμε για δουλειά, παίρνω το σαντουιτσάκι μου. Και μπαίνουμε μέσα στο αμάξι και σκάει τραγουδάκι. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Φτάσαμε σχεδόν δουλειά. Εδώ πέρα έχουμε έτοιμο το πρωινό. Το... Εδώ πέρα έχουμε έτοιμο το βραδινό. Έχουμε χελοπίτες με κοτομπουκές και ένα κομμάτι πίτα από χθες και μια σαλατούρα. Όπως βλέπουμε εδώ, αυτά έχουμε για βράδυ. Special.